πολυκέφι φαγητό ποτό, μουσική, τραγούδι και χορό δημοσιερίου γιόρτασε την καθαρά Δευτέρα στο Πάρκο Γλυπτών στον Άγιο Χαράλαμπο. Πρόκειται για μια συνήθεια που χρόνο με το χρόνο προσπαθούμε να βελτιώσουμε, χρόνο με το χρόνο να έχουμε περισσότερον κόσμο, να έχουμε ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στα ήθη, στις παραδόσεις μας. Και αποδεικνύουμε για μια ακόμα φορά ότι το γέρι ξέρει και να διασκεδάζει, ξέρει και να τραγουδά και να τσατίζει και χαιρόμαστε ειλικρινά γιατί έχει η συμμετοχή του κόσμου είναι ανυπανάληπτη. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση και ευχόμαστε σε όλους καλή διασκέδαση, να περάσουν όμορφα με το συγκρότημα της Άντρης Καραντώνη. Μούτιν της Σαρακοστής, κόφκουμε, τραγουδούμε, καλό μπάσκα να φτάσουμε και να αξιωθούμε. Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με το κέφι να χτυπάει κόκκινο όταν έκανε την εμφάνισή της η οικοδέσποινα της παραδοσιακής βραδιάς Άντρη Καραντώνη, την οποία συνόδευε το συγκρότημα του Μιχάλη Χατζού Μιχαήλ. Ο ουρανός γέμισε με χαρταετούς και το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα έδωσαν μια άλλη νότα στη γιορταστική ατμόσφαιρα. Τα παραδοσιακά παιχνίδια σκόρπισαν τον ενθουσιασμό σε μικρούς και μεγάλους μέχρι αργά το απόγευμα. Ανέκαθεν το γέρι και παράδοση επιέναν μαζί. Νομίζω οργανωμένα τέλεια, πολλά ωραία. Ευχόμαστε σε όλους καλή Σαρακοστή και καλά να περνάμε. Ευχαριστούμε. Στην υγεία σας. Προσφέρει δωρεάν ιδιέσματα, κρασί σε όσους έχουν την καλή διάθεση. Οι δημότες Γερίου ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου. Πιστή στην παράδοση όμως και οι Λεμεσανοί που γιόρτασαν τα κούλμα σε αγρούς και πάρκα. Εικόνες και δηλώσεις κατέγραψε η κάμερα του Σίγμα με τον Ευάγγελο Ευαγγέλου. Δήμοι και κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού διοργάνωσαν ποικίλες εκδηλώσεις για το κόψιμο της μούτης της Σαρακοστής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προσφέρθηκαν ποτά και εδέσματα όπως άλλωστε απαιτεί η σημερινή ημέρα. Στις εκδηλώσεις του Δήμου Γερμασόγειας έγινε το αδιαχώρητο. Η κάθε εκδήλωση μας να απευθύνεται στους δημότες, στα ήθη, στα έθιμα, τις παραδόσεις μας. Σε φτιάξαμε έναν πολύ ωραίο χώρο. Έχουμε τοποθετηθεί και ως και τα οποία μπορεί ο κόσμος να κάτσει από κάτω, να είσαι σκιά για να απολαύσει τα δέσματά του. Και φέτος πολλοί δημότες της Μίζωνος Λεμεσού έδειξαν την προτίμησή τους στις οργανωμένες εκδηλώσεις των διαφόρων Δήμων, προκειμένου να περάσουν ξένια στα σημερινή ημέρα, όπου υπό τους ήχους μουσικής διασκέδασαν και απόλαυσαν το ψυχαγωγικό πρόγραμμα αλλά και τα εδέσματα. Την τιμητική τους είχαν σήμερα οι λαγάνες, το χταποδάκι και οι σουκιές στα κάρβουνα, καθώς και η ταχίνη και ο ταραμάς. Από νωρίς το πρωί, οι συμμετέχοντες στο Σαρακοστιανό τραπέζι στρώθηκαν στην προετοιμασία, αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά ότι οι Κύπροι είναι καλοφαγάδες. Η σημερινή μέρα, εκτός από τα πλούσια εδέσματα, περιλάμβανε βέβαια και ατέλειωτο παιχνίδι για τα παιδάκια τα οποία έσπευσαν εδώ με τους γονείς τους για να απολαύσουν τη σημερινή μέρα. Από αυτά δεν έλειπε και το πέταγμα του χαρταετού. Αρέσει μας πολύ και περνούμε μια χαρά και ωραία. Γαλίδες, πράγματα, ψάρια ή διάφορα πράγματα. Θέλω να φάω κρέας βασικά. Για να κόψουμε τη μούτη της Σαρακοστής. Όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν το πλούσιο μενού τραγουδώντας και σε μερικές περιπτώσεις τσατίζοντας κιόλας, ευχόμενοι να διανύσουν μια καλή Σαρακοστή και να φτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους στο Άγιο Πάσχα. Την ημέρα τίμησαν δεόντως και οι παφίτες με σύμμαχο τον ανοιξιάτικο καιρό, εξέδρα μαν παραθαλάσσια για το Σαρακοστιανό γλέντι. Μας ενημερώνει ο Μάριος Ιγνατίου. Όπως προτάσει η παράδοση, έτσι και φέτος οι παφίτες εξέδραμαν για να κόψουν τη μούτη της Σαρακοστής. Είμαστε έξω στην εξοχή για να κόψουμε τη μούτη της Σαρακοστής. Είναι η πρώτη μέρα της νηστείας, όλος ο κόσμος πρέπει να τηρήσει το έθιμο, χωρίς λάδι. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Ήρθαμε μέσα στη θάλασσα να περάσουμε ωραία, να πέρασε όλος ο κόσμος καλά. Καθαρά Δευτέρα σήμερα και καλύτερο σύμμαχο από αυτόν τον καιρό δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν οι Κύπροι για να περάσουν τις σημερινές μοναδικές οικογενειακές στιγμές. Πλούσιο ήταν και φέτος το Σαρακοστιανό τραπέζι με τα λαχανικά και τα θαλασσινά να έχουν την τιμητική τους. Πατάτες μας ευραστές, τα νηστίσιμα μας. Το τραπέζι μας είναι όλο νηστίσιμα, αλάτωτα, κατά την παράδοση, όπως λέει η παράδοση μας. Το σημερινό τραπέζι περιλαμβάνει όλα τα νηστίσιμα. Λαγάνες,
μούγκρα, ελιές, οκταπόδι, καλαμπάρι. Οι περισσότεροι παφίτες επέλεξαν παραθαλάσσιες περιοχές για να περάσουν την ημέρα. Τα μικρά παιδιά απόλαυσαν το παιχνίδι με το παραδοσιακό πέταγμα του Χαρταετού, ενώ οι μεγάλοι διασκέδαζαν με φαγητό, μουσική και ποτό. Την Αλική επέλεξαν για την ημέρα οι Λαρνακείς, ενώ οι Δερνιώτες στην Αγία Μαρίνα εντός της νεκρής ζώνης. Από τον Μαρίνο Παυλικά είναι το ρεπορτάζ. Στη Λάρνακα χιλιάδες εκδρομείς έκοψαν τη μούτη της Σαρακοστής στον εκδρομικό χώρο ΤΕΚΕ στην Αλική. Χίλιες καλώς ευρέθημα και πάλι να βρεθούμε και περισσότερες χαρές να καταξιωθούμε. Την γεια σας. Εκεί ο Δήμος Λάρνακας διοργάνωσε ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακά παιχνίδια και διαγωνισμούς, ενώ προσφέρονταν δωρεάν φασολάδα, χαλβάς, λαγάνες, ελιές και μπύρα. Με μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κυπριακή παράδοση και κουλτούρα, η καθαρά Δευτέρα. Έτσι έχουμε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, αυτή την πολύ όμορφη μέρα που χαιρόμαστε όλοι μαζί. Στη Δερίνια, εκατοντάδες ήταν οι εκδρομείς που για ακόμη μια χρονιά μετέβησαν μετά από άδεια των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας εντός της νεκρής ζώνης. Ο κόσμος έχει συμμορφωθεί με τις υπορρήξεις των Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Δημοτικής Αρχής. Είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιούν αυτή την εξόρμηση εντός της νεκρής ζώνης και θέλω να ελπίσω ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν κάθε χρόνο. Προσευχόμαστε η Αγία Μαρίνα, όπως και το αγίασμά της, να μπορέσει να επουλώσει τις πληγές που έχουν μείνει ανοιχτές στο σώμα της Κύπρου από το 1974. Ευχή όλων την επόμενη χρονιά οι Χαρταετοί να πετούν πλέον σε μια ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα. Η παράδοση της Καθαράς Δευτέρας αλίμονο τηρήθηκε και στην Ελλάδα εκτός από το Σαρακοστιανό.